Αδερφοί μου, χαίρετε. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως και είναι πρώτος ο στόχος της ζωής μας είναι να δούμε πώς μας θέλει ο Χριστός. Αυτές τις ημέρες, από την αρχή του Τριωδίου, επεξεργαζόμαστε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα σε αυτές τις εκπομπές που εδώ και χρόνια έχουμε καθιερώσει. Σε αυτό διατρίβουμε πρώτιστα. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς θα ευχαριστήσουμε τον Θεό και ξέρουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εκείνος θα κανονίσει για τα υπόλοιπα, θα συμπληρώσει όλες τις ανάγκες που έχουμε τις ηλικίες. Εμείς θα ερμηνεύουμε τις γραφές για να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και μέσα μόνο από την ενασχόληση με τα Ιερά Νοήματα να μπορέσουμε να γίνουμε ανώτεροι ως άνθρωποι και συνεχώς να επιπλέουμε πάνω σε αυτήν τη θάλασσα του βίου αυτού που δυστυχώς είναι αδυσόπιτη. Συνεχίζοντας λοιπόν από την προηγούμενη φορά και αφού έχουμε βομβαρδιστεί έτσι αυτή την εβδομάδα από τόση επικαιρότητα για ανούσια θέματα, ας πάμε λίγο να μην ξεχάσουμε την πραγματική επικαιρότητα, τη σχέση μας με τον Θεό, το σκοπό μας για τον οποίο υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο και φυσικά να το αποδώσουμε και αυτού κάποια ώρα μέσα στην εβδομάδα μας, γιατί το αξίζει, αξίζει πολλά περισσότερα, γιατί μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε, εάν θέλουμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, ότι είμαστε εχμάλωτοι με κάποιες αλυσίδες του σκότους. Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε πολλές φορές δεμένοι με υλικά πράγματα, έχουμε κακές συνήθειες γιατί έτσι μεγαλώσαμε και σίγουρα είμαστε δεμένοι στα κρυφά και τυφλωμένοι πολλές φορές από τα εσωτερικά μας μάτια. Σίγουρα ο άνθρωπος για να καθαρίσει θέλει αγώνα, αλλά πρώτον πρέπει να ανακαλύψει μέσα του τις ροπές, τις στάσεις και το ποιος πραγματικά είναι, να παραδεχτεί δηλαδή ταπεινά ότι όντως έχει μεγάλη σχέση με τα υλικά πράγματα. Αυτό θα τον βοηθήσει να ελευθερωθεί από το σκοτάδι με διάφορες διαδικασίες που έχει έτσι η πίστη μας, με διάφορες μεθόδους εργασίας και φυσικά όταν καταφέρει κάποια στιγμή και ενώσει τη γνώση που έχει με την αγάπη. Εμείς οι άνθρωποι που μας αξίωσε ο Θεός να γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να ενώσουμε αυτή τη γνώση με την αγάπη, γιατί άνθρωπος που ασχολείται με τον Θεό χωρίς να ασχολείται με την αγάπη είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει εγκυκλοπαιδικά μόνο τη ζωή του Χριστού και τίποτα παραπάνω. Όταν λοιπόν δεν έχεις υπερηφάνεια και δεν φουσκώνεις και μπορείς να διαχειριστείς τα πνευματικά χαρίσματα με αυτόν τον τρόπο τον ταπεινό, τότε σίγουρα θα εφαρμόσεις τη μέθοδο εργασίας αυτήν η οποία θα σου λύσει τις αλυσίδες από το σκοτάδι το οποίο σε κυριαρχεί και θα δεις το φως. Και όσο βλέπεις το φως θα σε αρέσει ακόμα και περισσότερο, αν και πολλές φορές είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια. Ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να γνωρίζει τον Θεό και ταυτόχρονα αγαπά, δεν ζηλεύει, δεν πικρίνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φθονεροί και θέλουν να τους στεναχωρήσουν με κάθε τρόπο, δεν εμφανίζει στους άλλους τα χαρίσματα που έχει, γιατί τα έχει κυρίως για να ευχαριστήσει τον Θεό και να χαρεί τον εαυτό του, δεν σκέφτεται πολλές φορές τον εαυτό του αλλά τους άλλους και φυσικά, αδερφοί μου, ομολογεί χωρίς να ντρέπεται τον Χριστό, γιατί από τις μεγαλύτερες αμαρτίες, από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες που έχουμε στη σχέση μας με τον Θεό είναι ότι δυστυχώς δεν τον ομολογούμε και πολλές φορές τον κρύβουμε με τον εαυτό μας και μόνο. Όταν ο άνθρωπος κατά Θεό λοιπόν αγωνίζεται και μεθοδεύει τη σωτηρία του και έχει αγάπη, τότε αυτό είναι ένα θαύμα. Πολλές φορές νιώθει τόσο πολύ την αγάπη του Χριστού που είναι έτοιμος να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αυτό γίνεται, αδερφοί μου, γιατί ξέρει αυτός ο άνθρωπος τι θέλει από αυτόν ο Χριστός και ξέρει πώς να ξεφύγει από τις αλυσίδες του σκότους. Ποια είναι όμως η γνώση? Σύμφωνα με τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος δάσκαλος της Εκκλησίας του 4ου αιώνα και έχει γράψει πολύ σπουδαία πράγματα πνευματικά, αυτός ο άνθρωπος που αντιλήφθηκε ότι αυτή η ζωή είχε ένα τέρμα και τρέχει πραγματικά για να βάλει
τέρμα στα ελαττώματά του, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη γνώση. Ξέρει τα πάντα δηλαδή. Και αυτό τον κάνει να αγωνίζεται, να έχει τη σύνεση, έτσι ώστε να προχωράει στη ζωή του, χωρίς να φθαρεί από την αμαρτία και χωρίς να έχει μολυνθεί από τις επιθυμίες που έχει. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι αδύνατο να μην έχεις νικηθεί από αυτά τα πράγματα, αλλά όταν η διάθεσή σου είναι διαφορετική και όταν σε βλέπει ο Χριστός ότι αγωνίζεις εναντίον αυτών, τότε όλα αυτά δεν σε αγγίζουν. Όπως και δεν σε αγγίζει καμιά εξωτερική γλυκύτητα αυτού του κόσμου και μπορείς να έχεις μέσα σου τη χαρά του Χριστού, γιατί ενώ ζεις σε αυτόν τον κόσμο, ενώ πολλές φορές μπορεί να πέφτεις και να επηρεάζεσαι, δεν θέλεις τόσο την ύλη όσο το πνεύμα. Δεν θέλεις τόσο τον κόσμο όσο τον Χριστό, και όταν αυτό φτάσει σε μεγαλύτερο βαθμό, σε απόλυτο βαθμό, τότε πράγματι έχεις τη μεγαλύτερη γνώση. Η μεγαλύτερη γνώση είναι, αδερφοί μου, σύμφωνα με τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο, να ξέρεις ότι αυτή η ζωή τελειώνει. Δεν είναι τα πάντα αυτή η ζωή, και τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, αλλά και ξεπερνάς πάρα πολλά εμπόδια που άλλοι δεν ξεπερνούν, γιατί τους τρώει η υπαρξιακή τους αναζήτηση, το υπαρξιακό τους κενό μάλλον, γιατί δεν βρίσκουν τίποτα από την άλλη πλευρά. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι οι κύκλοι των παθών είναι κυρίως τρεις. Και αρχίζουν από φύ και τα τρία, αυτά πάθη, τα φοβερά, και μάλιστα τα παρομοιάζουμε με φίδια τα οποία προσπαθούν να μας τσιμπήσουν. Αυτοί οι τρεις κύκλοι των παθών είναι η φιλαργυρία, η φιλιδονία και η φιλοδοξία. Φοβερές λέξεις και έννοιες οι οποίες πραγματικά κατακλείζουν την ύπαρξη του ανθρώπου, ειδικά όταν αυτός παραδίδεται ή δεν αγωνίζεται όσο πρέπει. Από αυτές τις αιτίες λοιπόν πηγάζουν όλα τα πάθη του ανθρώπου. Και επειδή εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός μας θέλει δικούς του, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ακούσουμε την ψυχή μας και να ακούσουμε και τη διδασκαλία των πατέρων και να πούμε μέσα μας ότι θέλει προσοχή να μην υπηρετούμε την φιλοδοξία και τη φιλαργυρία που αφορούν ίσως το σώμα, αλλά και τη φιλιδονία, συγγνώμη, που αφορούν την ψυχή, αλλά και τη φιλιδονία που αφορά και το σώμα και την ψυχή. Είναι τραγικό να βλέπεις πολλές φορές ανθρώπους να γλιτώνουν από το ένα από αυτά τα δύο ή από τα δύο και να πέφτουν στο άλλο. Είναι ένας κύκλος, γι' αυτό ονομάζονται κύκλοι των παθών, μέσα στον οποίο γυρνάς και πολλές φορές πέφτεις είτε στον ένα είτε στον άλλο. Βέβαια, όταν αγνοούμε το πραγματικά καλό, γιατί δεν το έχουμε ζήσει, δεν έχουμε παραδείγματος χάρη ανακατευτεί με το μυστήριο που λέγεται σχέση με τον Χριστό, δεν έχουμε ζήσει τα μυστήρια της Εκκλησίας, τότε όλα είναι σκοτεινά, όλα δικαιολογούνται. Και λες, γιατί να μην είμαι φιλάργυρος, τα χρήματα χρειάζονται. Γιατί να μην είμαι φιλόδοξος, να ανεβώ, να κατακτήσω κάποια θέση. Γιατί να μην είμαι φιλίδωνος, αφού αυτή η ζωή είναι αισθήσεις και ό,τι πιάνουμε, ό,τι γευόμαστε, ό,τι αγγίζουμε γενικότερα και ό,τι βλέπουμε κτλ. Κτλ. Περιορίζεται λοιπόν ο άνθρωπος μόνο στην ύλη, και είναι φοβερό όταν δεν γνωρίζει ότι τα τρία φίδια αυτά είναι τελικά όλη του η ζωή. Ο Θεός δεν μας θέλει ούτε φιλάργυρους, γιατί θα κανονίσει εκείνος, ούτε φιλίδωνους, γιατί υπάρχει μια ειδονή πνευματική η οποία είναι πολύ ανώτερη από τη σωματική, αλλά ούτε και φιλόδοξους, γιατί η δόξα αυτού του κόσμου, τα μπράβο που θα σου πούν, έχουν ημερομηνία λήξεως. Καλύτερα να δικηθείς αυτόν τον κόσμο, να καταδικαστείς, για να μπορέσει ο Χριστός να έχει μετά δικαιολογία να σε συγχωρέσει και να σε αναδείξει εκείνος. Ακούμε καμιά φορά μέσα στην Εκκλησία τη λέξη μετάνοια ή λέμε κιόλας εμείς οι ιεροκήρυκες ότι το πρώτο κήρυγμα του Χριστού αλλά και η πεμπτουσία της πίστεώς μας είναι η μετάνοια. Αδερφοί μου, όντως η πιο περιεκτική εντολή του Χριστού είναι η μετάνοια. Γι' αυτό και ο Χριστός θέλει από εμάς να μετανοούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Βέβαια, μετάνοια διαρκής, καθημερινή, κάθε στιγμή, δηλαδή ο πιστός άνθρωπος κάθε στιγμή βάζει αρχή προκειμένου να νικήσει τον κακό του εαυτό, δεν τον πειράζει αυτό, τη συγγνώμη τη ζει έμπραχτα, γιατί και την ζητάει θεωρητικά, αλλά και προσπαθεί μετά να κάνει πράξεις συγγνώμης.
μετάνοια είναι κυρίως το κλειδί το οποίο ανοίγει την ελευθερία μας. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι δεμένος με πάθη, δεν μετανοεί, δεν είναι ελεύθερος. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί, ελευθερώνεται και αντιλαμβάνεστε ότι μας θέλει ο Χριστός ελεύθερος. Κάπου στο Ιερό Ευαγγέλιο λέει ότι αυτός ο οποίος θα χάσει την ψυχή του θα την κερδίσει και θα τη χάσει εξαιτίας του Χριστού και του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει αυτό? Ο περιορισμός που θα βάλει η μετάνοια στη ζωή μας, αδελφοί μου, γιατί έτσι μας θέλει ο Χριστός, θα μας κάνει τελικά ελευθέρους και είναι οξύμορο το σχήμα και λες πολλές φορές, μα πώς είναι δυνατόν αυτό να στριμώχνουμε και να ελευθερώνουμε, αλλά έτσι είναι. Τα μαθηματικά του Χριστού είναι εντελώς, έχουν διαφορετική, εντελώς λογική από τα μαθηματικά του κόσμου. Όπως και η δικαιοσύνη του, όπως και η αγάπη του. Η δικαιοσύνη του Χριστού, παραδείγματος χάρη, θα φανερωθεί την ερχόμενη Κυριακή στην παραβολή του ασώτου. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τη δικαιοσύνη αυτού του κόσμου. Πάρα πολύ σημασία δίνει σήμερα ο κόσμος στην εξωτερική του εμφάνιση. Το ένδυμα το οποίο φοράει κανείς είναι προσεγμένο και ελεγμένο ξανά και ξανά και ξανά. Σκεφτήκατε ποτέ ότι το ίδιο θέλει και ο Χριστός από εμάς, να έχουμε ένα ένδυμα το οποίο θα το φορέσει ο καθένας όταν θα γίνει ανάσταση των νεκρών, όπως λέει και ο Αββάς Ισαΐας, και τότε θα παρουσιαστούν όλοι μπροστά στον Χριστό με το ένδυμα το οποίο θα έχει κεντήσει, θα έχει ράψει η ζωή του καθενός και οι πράξεις του. Είναι συγκλονιστικό αυτό και φυσικά ο καθένας από εμάς έρχεται στην αναζήτηση να διαλέξει ποιο ένδυμα του ταιριάζει ή μάλλον να αντιληφθεί ποιο ένδυμα ράβει για τον εαυτό του σύμφωνα με τις πράξεις του. Η μετάνοια, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι μια μεγάλη υπόθεση, είναι μια κρυφή υπόθεση, δεν ξέρουμε ποτέ ποιος μετανοεί, ποιος ειλικρινά στέκεται εκεί που πρέπει, στο ύψος του. Αυτά θα τα μάθουμε κάποια στιγμή, βλέποντας τον καθένα άνθρωπο να φοράει το ένδυμα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια της ζωής του κέντησε και έραψε με επιμέλεια, είτε το ήθελε είτε όχι. Εφόσον λοιπόν εμείς έχουμε τη γνώση, αδελφοί μου, ας αντιληφθούμε αυτήν όντως την αναγκαιότητα και ας κάνουμε τι? Ας κάνουμε αυτό ακριβώς που ζητάει από εμάς ο Χριστός. Για εμάς πάλι το ζητάει. Δεν το ζητάει για τον εαυτό του, δεν έχει ο Θεός τέτοιες απαιτήσεις από εμάς. Ζητάει από εμάς για εμάς. Τι ζητάει από εμάς? Να αντιθούμε κατάλληλα. Όπως ο γονιός έτσι προσπαθεί και εκείνος να είναι ευπρεπής, αλλά και το παιδάκι του να είναι εντυμένο με τα κατάλληλα ρούχα για το σχολείο, για την έξοδο, για την παιδική χαρά, για τον παιδότοπο κτλ. Και το φροντίζει η μητέρα να είναι όμορφα ντυμένο. Έτσι να φροντίζουμε και τη μικρή μας ψυχή, η οποία είναι τόσο μεγάλη και τόσο ευπαρουσίαστη, πρέπει να την φέρουμε μπροστά στον Χριστό. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν έχουμε οδηγό, και θέλει από εμάς ο Χριστός να έχουμε οδηγό, αν δεν έχουμε γέροντα, αν δεν έχουμε πνευματικό πατέρα, αν δεν έχουμε έναν καθοδηγητή ο οποίος θα μας δείξει το δρόμο, τότε δεν θα μπορούμε ούτε να τα αντιληφθούμε, αλλά ούτε και να τα τηρήσουμε, γιατί στην πορεία της ζωής μας θα θέλουμε κάποιον κυρινέο να σηκώνει και αυτός λίγο το σταυρό μας. Σε εμάς όμως που εξακολουθεί η μάχη του σώματος και της ψυχής, γιατί αν ήμασταν δίκαιοι δεν θα χρειαζόμασταν κάποιον να μας καθοδηγήσει, θα εφαρμόζαμε απευθείας την εντολή του Χριστού μόλις την ακούγαμε. Σε εμάς λοιπόν οι οποίοι έχουμε αυτόν τον προβληματισμό ακόμα και έχουμε τα πάθη αυτά τα οποία μας μπερδεύουν πολλές φορές και δεν ξέρουμε τι να αποφασίσουμε, σε εμάς λοιπόν χρειάζεται στρατηγός, χρειάζεται κυβερνήτης, χρειάζεται ένας άριστα εξοπλισμένος καθοδηγητής, ο οποίος να μας πηγαίνει καταρχήν από μονοπάτι ορθόδοξο, που είναι πάρα πολύ βασικό, αδελφοί μου, και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, φυλάξτε την ορθοδοξία σας, και μετά θα περπατάει και αυτός μαζί μας, θέλοντας να δείξει ότι μπορεί να έχει αδυναμίες σαν άνθρωπος, αλλά θέλει μαζί όλοι να βρούμε το δρόμο μας. Πάρα πολύ σπουδαίο και καθοριστικό και οι εντολές του Θεού φυσικά είναι πολλές σχετικά με αυτό το ζήτημα, είναι να έχουμε πνευματικό οδηγό και να μην τσαλαβουτάμε και αυτοσχεδιάζουμε στην πνευματική προσπάθεια και ζωή. Όλος ο πνευματικός πόλεμος γίνεται ανάμεσα
σε δύο όχθες. Φανταστείτε να περνάει ένα ποτάμι και έχουμε τη μία όχθη που είναι τα παρόντα και την άλλη που είναι τα μέλλοντα. Σίγουρα τα παρόντα καμιά φορά είναι πιο θελκτικά, γιατί τα βλέπουμε, τα αντικρίζουμε, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, μας αρέσουν λίγο πιο πολύ ενδεχομένως, γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει. Τα μέλλοντα αγαθά όμως, αδελφοί μου, δεν έχουν καμία σύγκριση με τα παρόντα. Θέλει από εμάς ο Χριστός να σκεφτόμαστε τα μέλλοντα, να τα διαβάζουμε, να τα ψάχνουμε, να καθόμαστε εκεί που καθόμαστε στο σπίτι μας, στον ελεύθερό μας χρόνο και να ασχολούμαστε με αυτά, να μην ασχολούμαστε με τα παρόντα. Θα ασχοληθείς και με τα παρόντα, τα γήινα, τα υλικά, γιατί έχεις παιδιά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κίνητρο αυτό, γιατί έχεις οικογένεια και πρέπει να τη ζήσεις. Αλλά όποιος χρονίσει στο να ασχολείται με τα υλικά πράγματα και μόνο και τα παρόντα, αυτός χάνει κάποια στιγμή τον προορισμό του και σίγουρα τα μέλλοντα, η προσδοκία, αυτό που λέει και στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, κάπου χάνεται, αλλοιώνεται και σίγουρα, αδερφοί μου, δεν εξυπηρετεί το σκοπό της. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, όπως λένε και οι πατέρες, ένας έτσι πολύ γλαφυρός πατέρας της Εκκλησίας, ο Όσιος Θαλάσσιος, που ήταν από τη Λιβύη, μας λέει ότι τρία πράγματα προκαλούν λογισμούς σε αυτόν τον κόσμο, γιατί είμαστε πολύ του παρόντος. Είναι η αίσθηση, αισθάνομαι δηλαδή κάτι, είναι η μνήμη, έτσι, θυμάμαι, και είναι και η κράση του σώματος. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι είναι ζωηροί, θα λέγαμε, και σίγουρα αυτοί τους οδηγεί το σώμα σε μεγαλύτερη προσκόλληση προς αυτόν τον κόσμο. Χειρότερα από όλων αυτών είναι η μνήμη. Δηλαδή, αδερφοί μου, οι βαρύτεροι λογισμοί γίνονται από τις ενθυμίσεις που έχουμε, γιατί κάποτε ζήσαμε μια αμαρτία ή μια ζωή α και φέραμε τον εαυτό μας σε τέτοια κατάσταση και ξέρετε, όσο καθαρίζει ο άνθρωπος, είναι εύκολο να τον πυροβολήσει ο εχθρός με τέτοιες ενθυμίσεις. Να του πει δηλαδή τι καλά που πέρασες και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσες και τώρα να περνάς γιατί είσαι πλέον καταδικασμένος από αυτόν τον κόσμο. Τέτοια πράγματα δηλαδή, μνήμες διάφορες που δεν θέλει ο Χριστός να ξανασκεφτόμαστε, γι' αυτό έχουμε και την εξομολόγηση, όπου πάμε και καθαρίζουμε την ψυχή μας και εκεί καταργούμε τη μνήμη των κακών πραγμάτων και φέρνουμε άλλες μνήμες έτσι στη ζωή μας, όπως είναι η μνήμη του Παραδείσου, της Κολάσεως, της Χάρης του Θεού και με αυτές τις μνήμες συντηρούμαστε και σίγουρα, αδερφοί μου, αυτό είναι όμορφο και ωραίο. Καμιά φορά, και εγώ σας λέω έτσι, να ακούτε κηρύγματα, ομιλίες, να σημειώνετε, να κρατάτε σημειώσεις, να τα επαναλαμβάνετε κι εσείς, να τα αναπαράγετε, σας λέω διάφορα πράγματα τέτοια. Νομίζετε ότι το κάνω από συνήθεια, νομίζετε ότι το κάνω γιατί εμένα μου αρέσει και προτρέπω να σας αρέσει και εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ώρα να εξηγηθούμε λιγάκι και να δούμε ότι ο Θεός θέλει από μας να τον δεχόμαστε, ο Χριστός θέλει από εμάς να τον δεχόμαστε και δεν υπάρχει πιο ασφαλής δρόμος, αλλά ίσως να είναι και ο μοναδικός, από το να τον δεχόμαστε από τον Λόγο Του. Ο Λόγος του Θεού, ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί μου, φανερώνεται στη ζωή μας μέσα από το Ευαγγέλιο, από τον Λόγο Του. Ο άνθρωπος ο οποίος θα τηρήσει το Λόγο του Θεού θα δει και τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την εντολή του Θεού και την πράττει, αυτός είναι σαν να υποδέχεται τον Χριστό. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δέχεται τις εντολές και τις παραδέχεται, υποδέχεται τον Χριστό, υποδέχεται τον Πατέρα μέσα από τον Υιό. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υποδέχεται τις εντολές του Θεού και τον αρέσουν και τη στηρεί, δέχεται και το Άγιο Πνεύμα, γιατί φωτίζεται μετά και ο δρόμος του είναι καθαρός και δεν τον τρώνε οι μέρημνες αυτού του κόσμου. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι δεχόμενοι το Λόγο του Θεού, δεχόμαστε όλη την Αγία Τριάδα και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας, τρόπος να τον αγκαλιάσουμε, έτσι πιο άμεσος, πιο εύκολος, πιο γενικός τρόπος από το να ασχοληθούμε με τις εντολές του. Και ποιες είναι οι εντολές του Θεού? Να, η αγάπη,
η προσευχή, έτσι, η υπομονή, η ταπείνωση, η πραότητα, η ομολογία, η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, έτσι, πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα και φυσικά ο άνθρωπος για να τα ακούσει αυτά και να θελήσει να τα τηρήσει πρέπει να έχει ταπεινό φρόνημα, διότι το επιρρημένο φρόνημα τον κάνει πράγματι να ξεσηκώνεται μόνον εναντίον του Χριστού. Πολλές φορές σας λέω στις ομιλίες και φυσικά δεν τα λέω εγώ, αλλά τα λένε οι Άγιοι Πατέρες μας και τα φωνάζει ο Κύριός μας απαρχής και οι Απόστολοι και οι κανόνες της Εκκλησίας και όλη η ιστορία της Εκκλησίας, ότι παντού και πάντοτε πρέπει να έχουμε την προσευχή. Δεν μας στείλει ο Θεός αλιβάνιστους, αλειτουργητούς και χωρίς προσευχή. Αδελφοί μου, το έργο της προσευχής και το έργο της μετάδοσης του Θείου Λόγου, όταν γίνεται όπως πρέπει, δηλαδή προσεύχομαι σε ταχτά διαστήματα και κηρύττω το Λόγο του Θεού, γιατί δεν θέλω να αφήσω και τους άλλους έτσι ακατήχητους, όταν αυτό το έργο γίνεται σωστά, διακριτικά, όμορφα, είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλο έργο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα και το βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι εκεί στην, όταν ο Χριστός πήγε στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας, ότι τελικά επίνεσε, όχι ότι δεν έπρεπε και η Μάρθα να ασχοληθεί με τα υλικά πράγματα, αλλά επίνεσε τη Μαρία η οποία ασχολήθηκε περισσότερο με το Λόγο και τη μετάδοσή Του. Και φυσικά με την επικοινωνία με τον Χριστό η οποία είναι προσευχή. Προσευχή λοιπόν και μετάδοση του Θείου Λόγου σημαίνει, αδελφοί μου, τι? Σημαίνει το ανώτερο έργο. Λοιπόν, αυτό ο Χριστός το είπε όχι γιατί απορρίπτει τη φιλανθρωπία, τη διακονία, την ενασχόληση με τον άλλο και αυτά προσευχές είναι. Αλλά τι θέλει να δώσει, πολύ μεγάλη σημασία, ότι είναι το σπουδαιότερο έργο να επικοινωνείς με τον Χριστό, το σπουδαιότερο έργο είναι να μπορείς να ξεσηκώνεις και τους άλλους να ακολουθούν το Ιερό Ευαγγέλιο. Μέσα από όλα αυτά και στην προσπάθειά μας να ακούσουμε τον Χριστό και να είμαστε όπως θέλει Εκείνος, υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες. Έχουμε αναλύσει και άλλες φορές από πού έρχονται αυτές οι παγίδες, αλλά εγώ ως Πέτρος ο Δαμασκηνός, και είναι μια ευκαιρία έτσι μέσα από αυτά τα αυτές ομιλίες να αναφέρουμε και κάποιους Αγίους Πατέρες έτσι για να τους κρατάτε μέσα στο μυαλό σας και στις σημειώσεις σας ασφαλώς. Εγώ ως Πέτρος ο Δαμασκηνός λέει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες του εχθρού και πρακτικές και είναι έξι. Έξι παγίδες οι οποίες περνάνε κάθε ψυχική και σωματική πράξη και θέλει πάρα πολύ προσοχή από τον άνθρωπο, αλλά και φυσικά χάρη του Θεού για να ξεπερνιούνται. Πρώτον, είναι οι παγίδες που είναι δεξιά και αριστερά. Αυτές οι παγίδες, αδελφοί μου, είναι η υπερβολή και η έλλειψη των κόπων. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε διάκριση και επειδή καμιά φορά ενθουσιαζόμαστε άκυρα και άκυρα, ή πολλές φορές θα κάνουμε πολλά πράγματα και θα κουραζόμαστε, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και τότε θα χανόμαστε. Δεξιά και αριστερά λοιπόν βρίσκονται αυτοί οι πειρασμοί και πρέπει, σύμφωνα με τις δυνατότητες του καθένα, γι' αυτό και ρωτάμε τον πνευματικό μας πατέρα, πρέπει τι, να αγωνίζεται. Δεν πρέπει ούτε να κάνει περισσότερα από αυτά που μπορεί να σηκώσει, αλλά ούτε και λιγότερα έτσι ώστε να ατονεί. Φοβερό πράγμα αυτό, να βλέπεις ότι και στο καλό υπάρχει μία διαβάθμιση και πρέπει διακριτικά να αγωνιζόμαστε στην πράξη επάνω να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Μετά, οι άλλες παγίδες είναι πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω, αδελφοί μου, τι είναι? Σκεφτείτε έτσι, αν το κάνουμε παραστατικά, είναι η υπερηφάνεια, η υψηλοφροσύνη και τι? Και είναι και η απόγνωση. Είναι δηλαδή είτε η απελπισία, είτε το να χαθείς μιμούμενος στο διάβολο. Τι έκανε ο διάβολος? Πάνω απ' όλα έβαλε τον εαυτό του, τον εγωισμό του, τις επιδιώξεις του κτλ. Και χάθηκε. Τι κάνει πάλι ο διάβολος σε σένα? Θέλει να σου κάνει να απελπιστείς, να έρθεις σε απόγνωση γιατί δεν κάνεις τίποτα, γιατί δεν προσφέρεις κάτι, γιατί δεν είσαι άξιος ενώπιον του Χριστού και να πέσεις κάτω. Βλέπετε λοιπόν, ή δεξιά ή αριστερά ή πάνω ή κάτω, οι παγίδες είναι ισχυρές. Αλλού που έχει παγίδες? Έχει εσωτερικά,
και εξωτερικά σύμφωνα με τον Όσιο Πέτρο, τον Δαμασκηνό. Τι είναι το εσωτερικά και το εξωτερικά? Είναι η δειλία και το θράσος. Το θράσος που δεν έχει καμία σχέση με το θάρρος, αδερφοί μου, και με τη γενναιότητα. Βλέπετε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν προχωρούν στην πνευματική ζωή γιατί φοβούνται μήπως γίνουν παπάδες και καλόγεροι και καλογριές και κάπου σταματούν. Τους φοβίζει όλο αυτό. Θέλουν και την κοσμική ζωή και δηλιάζουν. Θέλουν και τον κόσμο αυτόν και τα χάνουν. Και μετά χάνονται ολόκληροι εσωτερικά. Αλλά και εξωτερικά, άμα το δεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραγνωρίζονται με τον Χριστό, επιτρέψτε μου να πω, με την Εκκλησία, με τα πράγματα της Εκκλησίας, το χάνουν κάπου και μετά τι συμβαίνει, αρχίζουν και χάνονται από την άλλη πλευρά. Τους φαίνονται όλα ανθρώπινα, κοιτούν μόνο τις ανθρώπινες καταστάσεις, λένε οι παπάδες, οι δεσποτάδες κτλ. Και χάνουν την αξία τους μετά. Δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι αυτό, γιατί αδερφοί μου αντιλαμβάνεστε ότι ο Χριστός θέλει να είμαστε κοντά Του, να Τον ακολουθούμε, θέλει έτσι να νιώθουμε παιδιά Του, δεν θέλει να χανόμαστε από κοντά Του, δεν θέλει να το βλέπουμε σαν κάτι υπέρτερο, αλλά όλο αυτό πρέπει να εφαρμόζει έναν σεβασμό, πρέπει όλο αυτό να μην καταλήγει σε θράσος, το οποίο θράσος θα μας κάνει μετά στο τέλος να εγκαταλείψουμε και πάλι τον Χριστό. Σε όλες αυτές τις παγίδες μέσα που αναφέραμε, δηλαδή πάνω κάτω, εσωτερικά, εξωτερικά, δεξιά, αριστερά, έτσι, και παρακαλώ να σημειώσετε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη η ανάλυση, στο κέντρο αυτών των παγίδων, έτσι ώστε να συγκρατηθούμε και να μην χαθούμε, βρίσκεται η μετρημένη πνευματική εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Ο χριστιανός με την καθοδήγηση του πνευματικού του, με ταπείνωση και με υπομονή, χωρίς να βιάζεται, αλλά κάνοντας κάθε μέρα κέρια βήματα, αγωνίζεται και καλύπτει το κενό του, δρασκελίζει τα βήματά του και σιγά σιγά, χωρίς ακρότητες, βρίσκεται πάντα κοντά στον Θεό. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε τους πειρασμούς αυτούς, τις παγίδες αυτές, που μπορεί να είναι, όπως είπαμε, οι υπερβολίες στους κόπους ή η έλλειψη των κόπων, έτσι. Μπορεί να είναι η υπερηφάνεια ή η απόγνωση και μπορεί να είναι το θράσος και η δειλία, θα βάζουμε εμείς τη διακριτική και όμορφη πνευματική εργασία, έτσι ώστε ποτέ να μην χάσουμε, έτσι ώστε ποτέ να μην βρεθούμε νικημένοι από τον εχθρό. Προσευχή και πάλι προσευχή. Όταν έχεις ησυχία απ' έξω, σε βοηθάει πολύ αυτό να έχεις και προσευχή. Όταν πάλι θέλεις την προσευχή, που είναι πολύ βασικό κομμάτι στην πνευματική ζωή, αδελφοί μου, όπως λένε οι πατέρες, ο άνθρωπος, μάλλον ενώνεται ο άνθρωπος με την προσευχή και φυσικά μετά γίνεται σαν φλόγα, η οποία φλόγα και τους πειρασμούς τους εξωτερικούς και αφήνει τον άνθρωπο καθαρό. Καμιά φορά το λέμε ως εξής, λέμε ότι όταν προσευχόμαστε, ξέρει τουλάχιστον ο διάβολος ότι οι πυροσβολισμοί πέφτουν επάνω του και κάνει πίσω. Καλό θα ήταν να νιώθουμε και εμείς βέβαια τι ακριβώς κάνουμε, αλλά τουλάχιστον στη χειρότερη περίπτωση συμβαίνει αυτό. Στους αρχάριους, καμιά φορά αδερφοί μου, η προσευχή είναι βάρος. Δηλαδή, είτε από μέρημνες, είτε από διάφορες αιτίες και τα λοιπά, είτε από ασυνήθεια, είτε από κούραση, τους έρχεται κάπως βαρύ. Όταν όμως προχωρήσει λίγο και επιμείνεις, τότε πράγματι προκόπτοντας θα δεις ότι η προσευχή γίνεται ένας έρωτας, γίνεται μια φωτιά, μπορεί να σου αλλάξει τα πάντα κάθε ώρα και στιγμή και μπορεί φυσικά πρακτικά έτσι αγωνιζόμενος να σε σκεπάζει και να σου δίνει τη χάρη του Χριστού. Μην την αφήνεις την προσευχή σου ποτέ. Προσευχή είναι σαν φωτιά. Σε σίγουρα δεν καίει το καλό, αλλά καίει το κακό. Η προσευχή είναι για σένα πάρα πολύ βασική στη ζωή σου. Είναι η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Πρέπει να συνηθίσεις να προσεύχεσαι σε κάθε φάση και όταν υπάρχει πρόβλημα και όταν δεν υπάρχει.
Γιατί καμιά φορά ο άνθρωπος απελπιζόμενος τα χάνει, δεν έχει κάνει νωρίτερα την προσευχή έτσι ώστε να τον κρατήσει αυτή και πάλι στην προσευχή και φυσικά μετά την ώρα του πειρασμού δεν μπορεί να κάνει τίποτα και είναι πελαγωμένος μόνο και μόνο επειδή δεν προσευχήθηκε. Χρειάζεται προσευχή παντού και πάντοτε. Να κάνουμε το σταυρό μας, όπως είπαμε και άλλη φορά, αξιοπρεπώς και αισθανόμενοι ότι αυτό μας φραγίζει και μας ενώνει τη ζωή μας με τον Χριστό. Κάποιος μου είπε χθες ότι έχω εγωισμό και του λέω και εγώ ότι δεν χρειάζεται να έχεις άλλες αμαρτίες, αφόσον έχεις εγωισμό, όλες οι αμαρτίες είναι επάνω σου. Πράγματι, αδερφοί μου, αν το δούμε, θα αντιληφθούμε ότι τελικά η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ο εγωισμός, γιατί αυτή η αμαρτία απόκοψε και τον πρωτόπλαστο από τον Θεό, αλλά και κάθε άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να το γνωρίσει, αλλά βρίσκει αυτό το εμπόδιο από τη γνώση που έχει, από τον εγωισμό που έχει, από αυτά που νομίζει ότι εν πάση περιπτώσει κατέχει και μπορεί να αμφισβητήσει και τον Χριστό και τις εντολές του Θεού. Όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι συντείνουν στη φιλαυτία μας και τα πάθη μας. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του, όπως λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, έχει όλα τα κακά. Η φιλαυτία δηλαδή είναι η μητέρα των κακών και όλων των παθών. Άμα αγαπάς τον εαυτό σου, όσο περισσότερο αγαπάς τον άλλον, τόσο περισσότερο σώζεσαι, τόσο περισσότερο γίνεσαι Χριστός. Η φιλαυτία φέρνει όλα τα πάθη μες στην ψυχή σου, γιατί πάντα κοιτάς πώς να κερδίσεις κάτι και αυτό είναι τραγικό. Όταν λοιπόν κανείς αγαπάει τον εαυτό του χωρίς πάθος, τότε μπορεί να τον κάνει υπηρέτη του Θεού. Όταν τον αγαπάει με πάθος, τότε τον καταδικάζει στην κόλαση. Καμιά φορά το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπούν καθόλου τον εαυτό τους, ούτε σαν εικόνα του Θεού, ούτε προσπαθώντας να το αποδώσουν την τιμή που το αξίζει, έτσι, γιατί και το σώμα σου να το φροντίσουμε, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, εν ημίν. Το λέω για να αποφύγουμε αυτή την υπερβολή. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι όμως είναι φύλαυτοι και έχουν όλα τα πάθη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ ο αυτούλης τους και το φροντίζουν, ειδικά στον καθρέφτη, στην εποχή μας γίνονται τα πάντα για να είναι οι άνθρωποι όμορφοι εξωτερικά, αλλά αυτό κοστίζει την εσωτερική τους ανακαίνιση. Δυστυχώς, ο Θεός μας θέλει να είμαστε παθοκτόνοι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει νωρίτερα να φωνεύσουμε τον κακό μας εαυτό. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Χριστός θέλει από εμάς, και μια φορά σκεπτόμενοι, ο καθένας μπορεί να πει αυτό που τον απασχολεί, έτσι, για το ότι σε σχέση του με τον Θεό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είτε σας απασχολεί είτε όχι, το παρακάτω που θα σας πω είναι πάρα πολύ βασικό για την πνευματική ζωή. Και αυτό λέγεται ότι πρέπει να φυλάξω τη γλώσσα μου. Κάποιος από τους πατέρες είπε ότι τις μισές αμαρτίες τις διαπράττουμε με το στόμα. Δηλαδή, πολυλογία, ύβρις, πολυφαγία, πολυποσία κτλ. Κτλ. Βλέπετε από εδώ μπαίνουν όλα ή όπως έλεγε ένας γέροντας πατήρ Μάξιμος ο Ιβυρίτης στα Αγιονόρος, ηλικιωμένος και αγωνιστής, έλεγε ότι όλο το στόμα κανονίζονται. Άμα τους φραγίζεις, είσαι καλά. Άμα δεν τους φραγίζεις το στόμα, τότε πέφτεις σε πολλές αμαρτίες. Προσέξτε, ειδικά αυτοί που έχετε την τάση να μιλάτε πολύ και να λέτε πολλά και πολλά άχρηστα και πολλά προσβλητικά που δεν τα καταλαβαίνετε, ας που σας ανέχονται μόνο οι άνθρωποι που σας αγαπούν. Να τα μετατρέψετε αυτά και να τα μετατρέψετε σε λόγια του Χριστού. Δηλαδή, ό,τι θέλατε να πείτε, το παραπανήσιο ας πούμε και αυτό το οποίο υπερβαίνει το όριο, να το λέτε για τον Χριστό έτσι ώστε να είναι φιλόθεος αδολεσχία, να ωφελεί και να μην καταδικάζει. Αδερφοί μου, είναι φοβερό το να θέλει κανείς να έχει πάντα τον λόγο, πάντα τον πρώτο λόγο, πάντα να μιλάει, να δείχνει εν πάση περιπτώσει τον ενδιαφέρον και την αγάπη του με αυτόν τον τρόπο. Είναι παγίδα, θέλει προσοχή. Και σίγουρα σας λέω ότι ο άνθρωπος με τη γλώσσα του ή
έχει την επιθυμία να το δοξάζουν οι άλλοι, δηλαδή να μιλάει, να μιλάει, να μιλάει και να τον λένε και άλλοι μπράβο, ή είναι δηλός, δηλαδή δεν κάνει πράξεις αλλά λέει μόνο λόγια, ή εν πάση περιπτώσει μιλάει για τον Χριστό που είναι το καλό και έχει θερμότητα και ζήλο και δεν μπορεί να σταματήσει να μιλάει για τον Θεό συνέχεια, να αγιάζει τη γλώσσα του, και φυσικά είναι και ο άλλος άνθρωπος ο οποίος δεν πάβει να προσεύχεται, να ανοιγοκλίνει συνέχεια το στόμα του συνομιλώντας με τον Θεό. Βλέπετε, υπάρχει επιλογή. Μπορείτε να διαλέξετε. Ο Θεός στην προσπάθειά μας να τον ευαρεστήσουμε, τα δέχεται όλα. Δηλαδή, είτε να μιλάς σε εκείνον πολλές ώρες, είτε να μιλάς στους άλλους για εκείνον πολλές ώρες. Όλα τα άλλα όμως είναι επικίνδυνα και να ξέρετε ότι άμα σε νικάει η γλώσσα σου, να ξέρεις αδερφέ, τότε είναι δύσκολο να φύγεις από τη σύγχυση του νου. Το μυαλό σου θα είναι μπερδεμένο. Γιατί λες πολλά και σκέφτεσαι πολλά. Όμως όταν χαλιναγωγείς τη γλώσσα σου και μεταφέρεις τη δύναμή της, γιατί έχει μεγάλη δύναμη η γλώσσα, εκεί που πρέπει, τότε θα είσαι άνθρωπος ευτυχισμένος και να ξέρεις ότι το χαίρεσαι και εσύ. Συνήθως οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, δεν θέλω εγώ να κάνω την διάκριση λαϊκή και κληρική, συνήθως οι άνθρωποι αυτού του κόσμου ασχολούνται περισσότερο με την ύλη, αδερφή μου, και λιγότερο με την ψυχή. Να μην πω καμιά φορά και ελάχιστα. Αυτό είναι τραγικό. Η ψυχή, άμα δεν λάβει πνευματική σοφία, άμα δεν λάβει Χριστό, τότε είναι νεκρή. Και μια νεκρή ψυχή αντιλαμβάνεστε ότι μόνο κακό μπορεί να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, μην αφήνεις την ψυχή σου να νεκρωθεί, δεν θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός θέλει να την παραδώσεις έτσι όπως την πήρες, σαν να πήρες ένα μικρό μωρό και εσύ να το κατάντησες γέρο, εν πάση περιπτώσει, αν ασχολείσαι μόνο με την ύλη. Και θέλει ο Χριστός την ψυχή σου να τη θρέφεις, με πράγματα ουράνια, γιατί η ψυχή είναι ουράνιο φυτό και φυσικά είναι συνδεδεμένη απόλυτα με τον ουρανό. Έτσι λοιπόν, με τα θεϊκά λόγια που θα ακούσεις και θα πεις, με τους ψαλμούς και τους ύμνους που θα μάθεις και θα τραγουδήσεις, με τα αναγνώσματα από την Αγία Γραφή που είναι πολύ σπουδαία η Αγία Γραφή, είναι ωκεανός θείων και ιερών νοημάτων, σου αλλάζει την ψυχολογία, σου αλλάζει τα φώτα πραγματικά όταν μελετάς την Αγία Γραφή, με τις νηστείες που θα κάνεις, με τις αγρυπνίες, με τις προσευχές, με τα δάκρυα και με το ότι θα καλλιεργείς μέσα σου την ελπίδα, για τα μελλοντικά αγαθά, έτσι, αυτά που πραγματικά αρέσουν στην ψυχή του ανθρώπου και όχι με τα υλικά, τα τωρινά, τότε είναι σαν να ταΐζεις την ψυχή σου, γιατί και η ψυχή θέλει τάισμα, θέλει τροφή, για να μην καταντήσει και αυτή ξερή και άγωνη, και αυτό θα είναι τραγικό και για σένα αλλά και για όλους. Αδερφέ μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό με όλα αυτά που σου λέω να κάνεις μία αναστροφή και μάλιστα 180 μοίρες. Γιατί τελειώνουν τα ψέματα, κάθε μέρα είσαι υποψήφιος να πεθάνεις, κάθε μέρα είσαι υποψήφιος να νικήσεις ή να χάσεις τον αγώνα με τον Χριστό, και μην φοβάσαι την ανθρώπινη δικαιοσύνη ή τον ανθρώπινο, αν θέλεις, κριτή ή την ανθρώπινη επιτίδευση και την ανθρώπινη δόξα, αλλά να φοβάσαι το τι θα πει ο Θεός για σένα. Γι' αυτό κάθε μέρα να καλλιεργείς όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα τα οποία αναλύουμε στην προσπάθειά σου να είσαι όπως σε θέλει ο Θεός. Αδερφοί μου, τελειώνοντας, θα πω και ένα θέμα, επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ να ευχαριστήσετε τον Χριστό και ξέρω επίσης ότι για όλα αυτά κρατάτε και σημειώσεις, έτσι ώστε να μην τα ξεχνάτε και να έχετε τον αγώνα σας πρόχειρο πάντα, θα σας πω λοιπόν και μέσα σε αυτή την προσπάθεια πώς, εν πάση περιπτώσει, να κόψετε την οργή. Η οργή είναι σίγουρα από τον εγωισμό, από την υπερηφάνεια. Προέρχεται από την έλλειψη ταπείνωσης. Οι ταπείνοι άνθρωποι δεν θυμώνουν. Βέβαια υπάρχει και η δίκαια οργή. Κάποτε πρέπει για λόγους πίστεως, για λόγους εθνικούς, για λόγους αξιών και οικογένειας να σηκώσεις τη φωνή σου και να φωνάξεις. Αλλά εκεί ισχύει το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δηλαδή θα οργιστείς εναντίον της αμαρτίας,
αλλά δεν θα αμαρτήσεις εναντίον σου και του ανθρώπου γενικότερα. Έτσι αδελφοί μου λοιπόν, η οργή η οποία είναι το παιδί της υπερηφάνειας και του εγωισμού δεν κόβεται με πασαλήματα, αλλά κόβεται με το τσεκούρι, απότομα. Αυτό υποστηρίζει, εν πάση περιπτώσει, ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ένας γέροντας διακριτικός, ο οποίος έλεγε πάντα ότι αν κόψεις την οργή στην κορυφή, έτσι λιγάκι από πάνω δηλαδή, αυτή θα γεννηθεί μέσα σου ως κατάκριση, ως γονγκισμός, ως μνησικακία, ως ζήλια και πολλά άλλα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος σταματήσει να οργίζεται εξωτερικά, χωρίς να έχει κόψει στο βάθος, τη ρίζα δηλαδή του πάθους αυτού, τότε τι θα κάνει, θα κάνει σκέψεις κακές, θα ζηλεύει, θα σκέφτεται το κακό που του έκαναν, θα είναι σαν κομπλεξικός δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να εκτονωθεί και να τα βγάλει αυτά από μέσα του και να νιώσει καλύτερα. Άρα, συνεπώς, κόβουμε το θυμό πολλές φορές, εάν μπορούμε, και καλό είναι να μπορούμε ή να δοκιμάσουμε, θέλετε, στη ρίζα. Και αυτό πώς γίνεται? Όταν πάω να θυμώσω, δαγκώνω τη γλώσσα μου. Σκίζω τα ρούχα μου δηλαδή. Χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο προκειμένου να μην το καταφέρω, να μην τα αφήσω ποτέ. Επίσης, όταν σιωπήσω εκείνη την ώρα και προσπαθήσω να ελέγξω το θυμό μου, σκέφτομαι αμέσως τον τάφο μου, λέει αυτός ο γέροντος ο διακριτικός, και πώς θα είμαι εκεί πέρα και τι λόγο θα δώσω στον Θεό αν κάνω κάποιο κακό την ώρα της οργής μου. Και φυσικά, εν πάση περιπτώσει, για να κοπεί ο θυμός χρειάζεται προσευχή και το πρωί που ξεκινάει η μέρα και το βράδυ που τελειώνει η μέρα, απολογισμό και κάθε ώρα και στιγμή, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, να μην οργιστώ και κάνω κακό. Σε όσους λοιπόν έχετε αυτό το πάθος, το οποίο απομακρύνει τον Θεό από εσάς και τον Χριστό από τη ζωή σας, φροντίστε δραστικές λύσεις, έτσι ώστε η δίκαια οργή να κρατιέται μέσα σας και να ξοδεύεται εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Να μην είμαστε άδικοι και οργιζόμαστε κακώς και χωρίς διάκριση, οπουδήποτε και για λόγους εγωισμού, γιατί δεν μας άκουσαν, δεν μας μίλησαν και δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε κάποιο θέμα. Αδελφοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό όντως να ξέρουμε να διαχειριστούμε αυτή την δύναμη που είναι μέσα στο θυμικό μας και να την διοχετεύσουμε σε καλά έργα. Γι' αυτό σας λέω, ασχοληθείτε, κουραστείτε με τον Χριστό, ξοδέψτε πνευματικά πράγματα στη ζωή σας, έτσι ώστε να μην έχετε κενά, να μην αφήνετε στο διάβολο δικαιώματα να σας πειράξει και είναι πολύ τραγικό αυτό. Τελειώνοντας, θέλω να σας βάλω και ένα στόχο όμορφο. Όμορφος στόχος θα είναι για μας, τους ανθρώπους του Χριστού, να θελήσουμε να αποκτήσουμε το καθομοίωση. Καθομοίωση, κατ' εικόνα και καθομοίωση, μας έφτιαξε ο Χριστός, μας έφτιαξε ο Θεός, δηλαδή να του μοιάζουμε εξωτερικά, αλλά να έχουμε και την τάση και τη δυνατότητα να του μοιάσουμε και εσωτερικά. Συνήθως οι άνθρωποι λένε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πράγματα γιατί δεν είμαι Χριστός, δεν είμαι Άγιος, δεν. Και δεν γνωρίζουν ότι προσπαθώντας να μιμηθείς τον Άγιο, τον Χριστό, τότε γίνεσαι και εσύ κατά χάριν Άγιος και Χριστός. Αυτό θέλει. Ο Θεός έχει διαρκώς ανοιχτή την αγκαλιά του και μας περιμένει. Τι μας περιμένει? Αφού του μοιάσαμε εξωτερικά, δηλαδή μας έδωσε τη μορφή του, πήρε τη μορφή μας, ο Χριστός έτσι, πήρε την ύπαρξή μας και την αγίασε, περιμένει τι? Να το μιμηθούμε και στην πράξη. Κάθε ώρα και στιγμή να έχουμε αυτό το πρότιμο. Είτε τα καταφέρνουμε είτε όχι. Να λέμε πώς θα αντιδράσω όπως θέλει ο Χριστός. Αυτό αδελφοί μου θέλω να σας πω. Και φυσικά τελειώνοντας και πάλι, και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σημειώσετε και πάλι και πάλι και πάλι, ποιο? Συνεχώς, παντού και πάντα. Πρωί, βράδυ, μεσημέρι, οπουδήποτε, όποτε ξαπλώσω και έχω ηρεμία, και κυρίως την πρωτόνιά μου, δηλαδή την πρώτη σκέψη που θα κάνω όταν ξυπνήσω το πρωί, στο Χριστό. Και πώς κάνω τη σκέψη μου στο Χριστό? Με την προσευχή. Κάθε λέξη, μην κάνετε πολλές προσευχές. Να σας το πω και αυτό. Αλλά κάθε λέξη που θα πείτε να είναι μια κραυγή στον Θεό. Κάθε λέξη που θα πείτε προσευχής να έχει αναστεναγμό, να έχει δάκρυα ή δυνατόν. Να την κάνετε σαν να βρίσκεστε μπροστά στον Πατέρα, μπροστά στον παντοδύναμο Χριστό μας. Και φυσικά
για να είναι η προσευχή αδιάλειπτη και να έχει, αν θέλετε, αποτέλεσμα και να μην τη σταματάμε, να μην απογοητευόμαστε, θα πρέπει είτε έχει αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε εμείς, είτε δεν έχει, εμείς να είμαστε εκεί. Πού να είμαστε? Στην προσευχή. Έχουμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο? Έχουμε μήπως με τις ανθρώπινες λύσεις, τις οποίες προσφέρουμε στην κοινωνία, να καταφέρουμε κάτι καλύτερο? Όχι. Αλλά εμείς, επειδή ξεπερνάμε αυτόν τον κόσμο, επειδή εμείς θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με τον τρόπο μας, ο καθένας, γι' αυτό και πάλι, αδερφοί μου, ασχολούμαστε με αυτόν τον αγώνα και πάλι ηρεμούμε με ψυχραιμία και τι κάνουμε, προσευχόμαστε. Ιδίως όταν φτάνουμε σε εκείνο το σημείο και απελπιζόμαστε και λέμε: Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα, μου συνέβη αυτό, μου συνέβη εκείνο, θα δώσω ανθρώπινη λύση, τι θα κάνω, θα σκεφτώ, θα απελπιστώ, τι θα κάνω, βοήθησέ με, και προσεύχομαι και προσεύχομαι και προσεύχομαι, εγώ σπέρνω και εκείνο φυτρώνει την ώρα που θέλει ο Θεός. Και πάντα θέλει ο Θεός το καλύτερο από εμάς και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τέλειωσε και σήμερα το μάθημα. Εύχομαι να σημειώσετε, το λέω και το ξαναλέω, εύχομαι να τα βάλατε μες στην καρδιά σας και κάτι από αυτά, αν θέλετε, να τα κάνετε εφαρμογή αμέσως τώρα, έτσι ώστε από το φιλότιμο να βλέπει ο Χριστός ότι εκτός από ορθόδοξοι προσπαθούμε να κρατήσουμε την πίστη ψηλά και όπως θέλει εκείνο, είμαστε και ορθοπράτες, δηλαδή πράττουμε κάθε μέρα ορθόδοξα όπως θέλει εκείνος, για να καταλάβουμε στο τέλος πώς μας θέλει ο Χριστός. Σας εύχομαι λοιπόν καλό βράδυ, καλή Κυριακή του Ασώτου και φυσικά να εύχεστε και για μένα να προσπαθώ να ανακαλύψω και να πράξω όπως θέλει ο Χριστός. Αμήν.